Άρχεται η δημόσια συνεδρία υποδοχής της αυτού θεοτάτης μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου ως επιτίμου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Κυβέρνησης, Γενική Γραμματέα Απόδημο Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Χρυσουλάκη. Εκπρόσωπε του Μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Θεσποιών, κ. Πάπα. Αξιότιμε τέως Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκέ, κ. Παυλόπουλε. Αξιότιμε πρώην Πρωθυπουργέ και Ακαδημαϊκέ, κ. Παπαδήμα. Αξιότιμη τέως Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων και Ακαδημαϊκέ, κυρία Ψαρούδα Μπενάκη. Αξιότιμη εκπρόσωπε του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υπουργέ, κυρία Μακρύ. Αξιότιμη Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, αξιότιμη Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κυρία Κλάπα. Αξιότιμη Πρόεδρε του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κυρία Μαριόλη. Εξοχότατε πρέσβη της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, την Ελληνική Δημοκρατία, κύριο Ομάρ Άμερ Γιούσεφ. Εκπρόσωπε του Πραγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Σεραζμιώτα Επιτροπολίτη Λαοδικίας, κύριε Θεοδόρητε. Πανοσυριώτατε έξαρχε του Παναγίου Τάφου, Αρχιμανδρίτη, κύριε Ραφαήλ. Αξιότιμε Περιφερειάρχη Κρήτης, κύριε Αρναουτάκη. Σεβασμιότατοι, αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερο σεβασμό και ανίποτη χαρά την αυτού θεοτάτη μακαριότητα τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο Δεύτερο, κατά κόσμο Νικόλαο Χορευτάκη, ως επίτιμο μέλος της. Η αυτού θεοτάτη μακαριώτης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος ο Δεύτερος, γεννήθηκε το 1954 στον προφήτη Ηλία, άλλοτε Κανλή Καστέλη, Ηρακλείου Κρήτης. Είναι απόφυτος της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και πτυχούχος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει παρακολουθήσει επίσημα μαθήματα ιστορίας τέχνης, λογοτεχνίας και φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Οδυσσού. Σε ηλικία 19 χρόνων εκάρει μοναχός, ενώ η σχέση του με το παλέφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας αρχίζει το 1985, όταν τον πατριαρχικό θρόνο διακονούσε ο μακαριστός Πατριάρχης κ. Νικόλαος ο Έκτος. Το 1990 χειροτονείται επίσκοπος υπό τον τίτλο της Πάλε Ποτέ Λαμπρωτά της Επισκοπής Κυρίνης. Το 1997 εκλέγεται Μητροπολίτης Καμερούν, το 2002 Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε, ενώ το 2004 η Ιεραρχία του Αλεξανδρινού Θρόνου τον εκλέγει πανψηφί Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Η Ακαδημία Αθηνών του απονέμει τον τίτλο του επιτίμου μέλους της σε αναγνώριση του σπουδαίου και πλούσιου θρησκευτικού, ποιμαντορικού και εθνικού έργου που έχει επιτελέσει στην Αφρικανική Ήπειρο. Έχει αφιερώσει όλες τις δυνάμεις για την διάδοση εκεί του Ευαγγελικού Λόγου, για το ρίζωμα της Ορθόδοξης πίστης, για τη γνωριμία των Αφρικανών με τον Ελληνισμό. Όλα αυτά τα πραγματώνει με την ανέγερση και λειτουργία ιερών ναών, με τη δημιουργία ιεραποστολικών κέντρων, με τη χειροτονία δεκάδων ιθαγενών κληρικών, με τη βάπτιση χιλιάδων πιστών, με την ίδρυση ιατρικών κέντρων, φαρμακείων, σχολείων και επιπροσθέτως καθημερινά μοχθή για τη σωματική και ψυχική ανακούφιση του πάσχοντος ανθρώπου της Αφρικής, της Υπήρου του μέλλοντος, όπως συνηθίζει να λέει, ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου, υπηκότητας, εθνότητας, φυλής. Έργο θαυμαστό, αλλά και εξαιρετικά δύσκολο, αφού καθημερινά πρέπει να αντιμετωπιστούν
και υπεκεραστούν μεγάλες και ποικίλες δυσκολίες σε επίπεδο διακρατικό, πολιτικό, θρησκευτικό, οικονομικό, οργανωτικό. Παρακαλώ τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, κύριο Χρήστο Ζερεφό, να προσέλθει στο βήμα και να παρουσιάσει το έργο του νέου συναδέλφου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μακαριότατε. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας υποδεχόμαστε στο Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της χώρας, στο οποίο διακονούνται οι τέχνες και η γνώση. Ταυτόχρονα για μας τους Αιγυπτιώτες, αλλά και ιδιαίτερα για εκείνους που είχαμε την ευλογία να συνυπογράψουμε την πρόταση για την εκλογή σας ως επιτίμου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, μαζί με την συντριπτική πλειοψηφία των τακτικών μελών, η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη. Πράγματι, όταν οι προπάτορές μας, εκείνη της κυρίας Χρύσας Μαλτέζου, του κυρίου Εμμανουήλ Ρούκουνα και εμού, όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πάτησαν στα ιερά χώματα της Αιγύπτου, στην περίοδο από το 1838 έως το 1890, ουδής θα μπορούσε να φανταστεί ότι τα εγγόνια αυτών των μεταναστών θα συγκαταλέγονταν μεταξύ αυτών οι οποίοι συνήνεσαν για την απονομή της ύψης της διάκρισης που δίδει η Ακαδημία Αθηνών σε εσάς, μακαριότατε. Στο παρελθόν και άλλοι σπουδαίοι Αιγυπτιώτες τιμήθηκαν και ετίμησαν την Ακαδημία Αθηνών, όπως οι δικαστές των μεικτών δικαστηρίων Άγγελος Βλάχος και Νικόλαος Βαλτικός, κορυφαίος μεταξύ αυτών, χωρίς όμως να διατελέσει μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, υπήρξε και ο Παναγιώτης Αριστόφρον από την Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη και την Γενέβη, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής του κοινού των Ακαδημιών, για το οποίο σήμερα εργαζόμεθα εδώ στην Ακαδημία Αθηνών για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου οράματος. Κυρίες και κύριοι, το έργο του Πατριάρχη μας είναι τεράστιο και θα περιοριστώ στα λίγα που μου επιτρέπει ο σύντομος χρόνος παρουσιάσεως του τιμωμένου. Από την ενθρόνησή του στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ανακαίνισε τον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και εγγενίασε το Πατριαρχικό Μέγαρο στην Αλεξάνδρεια, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας αημνήστου Καρόλου Παπούλια και του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου του Πρώτου. Οι εργασίες ανακαίνησης συμπληρώθηκαν με τη δημιουργία Πατριαρχικού Αρχαιολογικού Μουσείου και Σκεύοφυλακίου εντός του Πατριαρχικού Μεγάρου στην Αλεξάνδρεια. Επίσης ολοκλήρωσε την ανακαίνιση του ναού του Αγίου Νικολάου και εγγενίασε το Μέγαρο της Πατριαρχικής Επιτροπίας στο Κάιρο, παρουσία της τότε Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθηγήτριας και ακαδημαϊκού κυρίας Άννας Ψαρούδα Μπενάκη και αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Με τις επιτυχείς ενέργειές του επαναλειτουργήσε μετά από 460 χρόνια σιωπής η Πατριαρχική Σχολή Αθανάσιος Ωμέγας στη Μονή του Αγίου Σάβα στην Αλεξάνδρεια παρουσία της αημνής του Υπουργού Παιδείας Μαρίας Γιαννάκου. Στην ίδια εκκλησία βαφτίστηκαν, παντρεύτηκαν, ξαναβαφτίστηκαν τα εγγόνια όλης μας της οικογένειας και των Ζερεφών αλλά και των Ζαφύριδων και άλλων οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην Αλεξάνδρεια κατά τον 19ο αιώνα. Ο ναός αυτός για μας είναι η καρδιά μας μακαριότατε και είναι η καρδιά μας γιατί χτίστηκε στα ερείπια του ναού του Μήθρα και ήταν από τους πρώτους ναούς, όπως ξέρετε καλύτερα εμού, οι οποίοι συνέβαλαν στη διάδοση της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού στην κατά τα άλλα δύσκολη πόλη της Αλεξανδρίας τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ανακαίνισε εκ βάθρων την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, ένα κολοσιαίο έργο το οποίο πέτυχε ο Μακαριότατος χρησιμοποιώντας διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη συντήρηση των εγγράφων και των βιβλίων. Ανακαίνισε επίσης εκ βάθρων τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο, τον επωνομαζόμενο και ρωτώντα της Ανατολής και δημιούργησε μουσείο με σπάνια ιστορικά και εκκλησιαστικά εκθέματα με την αρρωγή Ελλήνων και Αιγυπτιωτών ευεργετών. Στους ναούς αυτούς και στα κημητήρια έχουμε όλοι, πολλοί από εμάς εδώ μακαριότατε, τα κόκαλα των προγόνων μας. Επίσης ανακαίνισε τον ιστορικό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κάιρο, εκεί που βαφτιστήκαμε η κυρία Σοφιανού και εγώ, καθώς και τον ιστορικό ναό της Αγίας Κατερίνης στο Σουέζ. Η μεγαλοπρεπής αυτή εκκλησία είχε ανεγερθεί από Έλληνες οι οποίοι εργάζονταν στα έργα για τη διάνοιξη της διόρυγος του Σουέζ και είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Άραβο-Ισραηλινού πολέμου το 1967. Ταυτόχρονα θεμελίωσε στη Λευκωσία της Κύπρου το κτηριακό συγκρότημα της εκεί Πατριαρχικής Εξαρχίας και στο κέντρο της Κυπριακής Πρωτευούσης λειτουργεί η ιστορική εκκλησία του Αγίου Σάβα ως ναός της εκεί Εξαρχίας. Εκτός από τις σημαντικές δραστηριότητες του Πατριαρχείου στην Αίγυπτο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής έχει ιδρύσει και λειτουργεί 30 Μητροπόλεις και 12 Επισκοπές. Μεγάλη είναι η σημασία αυτής της δραστηριότητας του Μακαριωτάτου, διότι λειτουργούν εκκλησίες, ανεμίζει η ελληνική σημαία, ακούγονται ψαλμωδίες στην ελληνική γλώσσα, ιδρύονται σχολεία για την εκμάθηση της γλώσσας και στελεχώνονται με τους αποφύτους της Πατριαρχικής Σχολής του Αγίου Αθανασίου, η οποία λειτουργεί στη Μονή του Αγίου Σάβα, στην Αλεξάνδρεια. Οι απόφοιτοι της σχολής αυτής υπάρχουν και σήμερα μαζί μας. Πέραν των ελληνικών διδάσκονται βασικά στοιχεία χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεωπονικής, ψαλτικής και νοσηλευτικής, προκειμένου να είναι χρήσιμοι στις Μητροπόλεις όπου αποστέλλονται. Κυρίες και κύριοι, είναι γνωστές οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην Αφρική, όπου ο υδροφόρος ορίζοντας έχει υποβαθμιστεί επικίνδυνα και η λειψιδρία απειλεί εκατομμύρια ανθρώπων.
Και σε αυτόν τον τομέα η πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου οδήγησε σε εκατοντάδες γεωτρήσεις στην Ανατολική και Κεντρική Αφρική, καθώς και στη Μαδαγασκάρη. Υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιοχή εκεί στο Σινά, διότι δεν υπάρχουν πολλές. Είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Και στην Αγία Εκατερίνη υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας, και στη Μονή Φαράν, η οποία είναι λίγα χιλιόμετρα μακριά και στην οποία πηγαίναμε σαν μαθητές της Αμπετίου Εκδρομή, και ανέβλιζε το ίδωρ στην επιφάνεια. Σήμερα το ίδωρ υπάρχει σε βάθος 300 έως 400 μέτρων. Εκτός όμως από την προσφορά του Μακαριωτάτου στην διάθεση καρστικών υδάτων, οι Μητροπόλεις φροντίζουν με κάθε μέσο να προσφέρουν και τροφή σε εκατοντάδες παιδιών που τη στερούνται, να ανοίγουν πηγάδια ή να επιχειρούν γεωτρήσεις για τον εντοπισμό ποσίμου ύδατος. Τα παιδιά αυτά εορτάζουν τις εθνικές μας εορτές και μαθαίνουν ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια, ακόμα και τα κάλαντα. Για τις μεγάλες ποιμενικές και εκκλησιαστικές δραστηριότητες, ο Μακαριώτατος ανηγορεύθη επίτιμος διδάκτορ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίτιμος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη πόλη της Αλεξανδρίας του απένιμε την ανωτάτη τιμητική διάκριση με την παράδοση του χρυσού κλειδιού της πόλεως ως ένδειξη σεβασμού, αγάπης και αναγνωρίσεως του ακαταπονήτου και πολυπρεύρου ιεραποστολικού του έργου. Βραβεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Αθηναγόριο Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το ιεραποστολικό του έργο στην Αφρική. Το μέγιστο μέλημα του Μακαριωτάτου ήταν και είναι πρωτίστως τα παιδιά της Αφρικής, το μέλλον της Ηπείρου αυτής και η διατήρηση της Ορθοδοξίας. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος και από τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι τη Χερσόνησο του Σινά. Κλείνω την προσφώνηση επικαλούμενος τους λόγους της αυτού Θειοτάτης Μακαριώτητος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου από παλαιότερη ομιλία του. Λέγει ο Μακαριώτατος: «Χαρά όλων ημών που διακονούμε τον σκοπό αυτό είναι όταν βλέπουμε να στεγνώνουν τα δάκρυα στα πρόσωπα των παιδιών και στη θέση τους να προβάλλει η παιδική χαρά, τα γελαστά τους πρόσωπα. Τότε ανοίγει ο δρόμος που όλοι μας θέλουμε να βαδίσουμε, ο δρόμος της σωτηρίας. Υπηρετώντας τα παιδιά, υπηρετούμε τον ίδιο τον Χριστό και μαρτυρούμε την προφητική αποστολή της Εκκλησίας, δηλαδή την ελπίδα, Μακαριώτατε». Σας ευχαριστώ. Μακαριώτατε και Θεότατε, σας καλώ τώρα για να σας περιβάλλω με το διάσημο της Ακαδημίας Αθηνών και για να σας επιδώσω το δίπλωμα του επιτήμου μέλους του Ιδρύματος.
Παρακαλώ τώρα τον εκλεκτό συνάδελφο, την αυτού θεοτάτη μακαριότητα, τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, να προσέρθει στο βήμα για να εκφωνήσει την ομιλία του με τίτλο «Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, φάρος της Λαυγής εις την ιστορική διαχρονία». Σεβασμιότατοι οι Άγιοι Αδελφοί, εκπρόσωποι των Πρεσβυγερών Πατριαρχείων Κωνσταντινούπολεως, Ιεροσολύμων και της Αποστολικής Εκκλησίας Ελλάδος του Αρχιεπισκόπου μας Ιερονύμου. Ελογημότατε κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, εξοχότατοι άρχοντες οι τα πρώτα φέροντες εν το κράτη ημών και εν τη υπεριακού στο πόλη των Αθηνών, ενδοξότατοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας. Εξοχώστατε κύριε πρώην πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων, κυρία πρόεδρε, επικεφαλής διπλωματικών εν Ελλάδη Αποστολών. Εντιμολογιότατοι άρχοντες και αρχόντισες της των Αλεξανδραίων Εκκλησίας, εξοχότατε εκπρόσωπε της ελληνικής πολιτείας, κύριε Χρυσουλάκη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, εντός του ζωοποιού κλίματος της Αναστάσεως του Κυρίου μας, με τα βαθία συγκινήσεως λαμβάνομαι το λόγον ενώπιον ημών, το διακεκριμένων μελών της Ακαδημίας Αθηνών, για να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες δια την προγενωμένη υψίστη τιμή της αναγορεύσεως συμμετέρας μετριότητος εις επίτιμον μέλος αυτής. Η παραχώρηση του υψηλού τούτου βήματος μαρτυρεί το σεβασμό και την αναγνώριση υφημών της Αποστολής και του δυσχυλιωτού έργου του Σεπτού Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου εις την Αφρικανική Ήπειρον. Η Ακαδημία Αθηνών συγκαταλέγει μεταξύ των επιτήμων αυτής μελών τους κορυφαίους εκάστου κλάδου του επιστητού. Εμείς, θνητοί όντες, ερχόμεθα και παρερχόμεθα. Έχουμε όμως βαθίαν την πεποίθηση ότι ιστάμεθα άπαντες ενώπιον της ευθύνης ημών, εν επιγνώση της ιστορίας και των ιερών ημών υποχρεώσεων. Εισαγωγικώς αναφέρομαι ότι το καθημάς Πρεσβυγενές Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής αποτελεί την δευτερόθρονον εκ των 15 Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, εοποίοι εν το συνόλο των απαρτίζουν την Ορθοδοξία ως ενιαίο δόγμα και ουχή ως Ομοσπονδία Εκκλησιών. Εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από τις ιδρύσεώς της υπό του φωτιστού αυτής Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου και εις την πνευματική του δικαιοδοσία ανυπάγεται άπασα η Αφρικανική Ήπειρος, αποτελούσα ενιαία εκκλησιαστική περιφέρεια. Τι ουτοτρόπως το καθημάς παλέφατο Πατριαρχείο αποτελεί τον αρχαιότερο ζώντα οργανισμόν εις Αφρικήν, αρχαιότερον και των 54 συγχρόνων κρατών της Ηπείρου, με δυσχυλιετή ενεργή και διάκοπη ιστορική διαδρομή και δράση. Φωτιστής και πρώτος επίσκοπος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας θεωρείται, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο Απόστολος Μάρκος, εγκαταστεθεί στην Αλεξάνδρεια περί το 43 μετά Χριστόν, έτος το οποίο αποτελεί την απαρχή της εν το κόσμο ιστορικής παρουσίας της των Αλεξανδραίων Εκκλησίας. Είναι ο πρώτος πνευματικός κρίκος της περιλάμβρου αλυσίδος αποστολικής διαδοχής και παρακαταθήκης, την οποίαν αδιακόπως την εκρότησαν οι 126 διάδοχοι αυτού έως της ημών μετριότητος, κατέχοντες τον ιστορικό διαμορφωθέντα τίτλων χαρακτηριζόμενον ως τον επιφανέστερον εν τη Ορθοδόξο Ανατολή.
του Μακαριωτάτου, Θειωτάτου και Παναγιωτάτου, Πάπα και Πατριάρχου της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας, Λιβύης Πενταπόλεως Αιθιοπίας, πάσης γης Αιγύπτου και πάσης Αφρικής, Πατρός Πατέρων, Ποιμένος Ποιμένων, Αρχιερέως Αρχιερέων, Τρίτου και Δεκάτου τε των Αποστόλων και Κριτού της Οικουμένης. Την 9η Οκτωβρίου του 2004, ημών μετριώτης εξελέγει υπό τη Συπτής Ιεραρχίας του Πατριαρχικού Θρόνου ως ο 126ος Πάπας και Πατριάρης Αλεξανδρίας, αναλαβών την πιδαλιουχία του υπουρανών δευτέρου τη τάξη Αποστολικού και Πατριαρχικού Θρόνου μετά των Σεπτών Οικουμενικών Θρόνων της Κωνσταντινούπολεως. Ελογιμότατη εκλεκτή προσκεκλημένη, η μετέρα αγάπη εκφραστήσα δια της άκρο τιμητικής αποφάσεως ημών, όπως καταστήσεται ημάς, ταπεινών Ιεραπόστολων, επίτιμον μέλος της περιονίμου Ακαδημίας Αθηνών, οδήγησε την ημών μετριότητα εκ της καθέδρας του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, οδήγησε ημάς σήμερον εις το περίλαμπρο ενδιέτημα του Ανωτάτου Πνευματικού Καθιδρύματος της Πόλεως των Αθηνών. Ερχόμεθα από τη των Αλεξανδραίων μεγάλη πόλη της Περιακούς του Αιγύπτου, φέροντες την αγάπη της Εκκλησίας του Δευτέρου εκ των Ευαγγελιστών από Αιγύπτου και Λιβύης και χωρών του ποτέ Βερβερικού Βασιλείου μέχρι των Ιωτάτων Εσχατιών της Αφρικανικής Υπήρου. Ερχόμεθα από την Αγιωτόκον χώραν του Αενάως Ρέοντος Νείλου, κοιτίδα του χριστιανισμού και δημιουργών θεολογίας, η οποία οδήγησε την υπουρανών εκκλησία εισοδών αληθείας, ως ο διάδοχος και πάπας πατριάρχης των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της πίστεως, των Αγίων Αρχιεπισκόπων και Παπών, ήτινες εκλέησαν το καθημάς αποστολικό και πατριαρχικό θρόνο, του Προέδρου της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου Αλεξάνδρου Αλεξανδρίας, των υψηπετών θεολόγων και στήλων της πίστεως Αθανασίου και Κυρίλου, του Ιερομάρτυρος Πάπα Προτερίου του Θεράποντος της Αγάπης Ιωάννου του Ελεήμονος και πλήθους εταίρων Αγίων Αρχιεπισκόπων και Παπών, ήτινες καθοριστικώς εθεολόγησαν, θυσιαστικώς διεπίμαναν και μαρτυρικώς ετελεύθησαν από των αιχμηρών αιώνων των αιρέσεων και της αραβικής κατακτήσεως έως και των νεωτέρων χρόνων. Ερχόμεθα από την πολυθρύλητον χώρα των Φαραώ, της οποίας η περίφημης κατηχητική σχολή Αλεξανδρίας, Παντένου, Κλίμεντος και Οργένους, προέβαλε το σύδεσμο χριστιανικής πίστεως και ελληνικής φιλοσοφίας, ενώ εαχανές έρημοι εγέννησαν των αναχωρητισμών, τον ασκητισμό και διεμόρφωσαν οριστικώς το παγκόσμιο μοναχισμό και τους κανόνας αυτού δια των πνευματικών αγώνων του Μεγάλου Παχωμίου, Μεγάλου Αντωνίου, Μακαρίου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, ως και των αναρρύθμους στρατιάς Αγίων Μοναχών, ανδρών και γυναικών. Ερχόμεθα, αδελφοί μου, ως ο πατήρ των πατέρων της πολυπάθου Αφρικής, το ανά την ήπειρο του μέλλοντος ως προφητικός εχαρακτήριζε την Αφρική ο Αιγυπτιώτης, πατήρ και προκάτοχος Παρθένιος ο Τρίτος. Πίμνιος στρέφει το βλέμμα προς το καθημάς ιερών κέντρο της Αλεξανδρίας, αναμένων όπως το οδηγήσομαι εις νομάς σωτηρίας. Το γηγενές πλήρωμα πεινά το Χριστό και διψά τη δικαιοσύνη, ή και βρίσκεται εις την διάθεση δυσαριθμήτων νεοπροσθετατών ψευδοποιημένων και χαρισματικών ψευδοπροφητών, λύκων βαραίων, μη φιδωμένων του ποιμνίου. Κομίζομαι δε εκ της Θεοβαδής του Αιγύπτου, της διασωσάσης εκμένους του αιμοσταγούς Ηρώδη, των υπιάσαντα κύριων και αρχηγών της ειρήνης, την χάριν, την ειρήνη και την ευλογία. Τον οσάνο πολιτήμο πνευματικών θησαυρών είναι φρικτορός ο καθημάς πατριαρχικός θρόνος. Ταμιούχος της αμετακίνητου αποστολικής παρακαταθήκης των πρώτων χριστιανικών ενώνων.
θεματοφύλαξα λιθιών, αιωνίων και ανάρχων, εκπεφρασμένων ανθρωπίνος διασκέψεως και λόγου πλατωνικού, καρπός συζεύξεως αρμονικής, εις την μεγάλην πόλη το πολυσυλλεκτικό περιβάλλον της οποίας κατέστη γόνιμον έδαφος φιλοσοφικής και επιστημονικής μελέτης και παραγωγικής πρόοδου. Προς δε τούτης έχομεν ευλαβικήν επίγνωση και των αιματηρών θυσιών και άκρων μαρτυρίων τα οποία υπέστησαν άγιοι προκάτοχοι, αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί, μοναχές και πιστά έως θανάτου τέκνα της καθημάς Αλεξάνδριαν Εκκλησίας, κατά τους καλεπούς χρόνους της αραβικής κατακτήσεως και της επικυριαρχίας των Μαμελούκων εις την Αίγυπτο. Το καθημάς Πατριαρχείο δεινός δοκιμασθέν υπό τη συρρυκνώσεως του Ορθοδόξου Ποιμνίου και της Ελληνικής Ενδίας, ανέκαμψε μετά την Οθωμανική κατάκτηση, επιδείξαν ιδιαίτερα μέρημνα δια την παμπαντική διακονία και την ίσχυση των Ορθοδόξων Χριστιανών. Επεδόθη δε εις έντονον διπλωματική δραστηριότητα δια την προστασία του Πατριαρχικού Θρόνου. Κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του εκθράκης προερχομένου Μοχάμετ Άλι και της δυναστείας αυτού, πλήθος Ορθοδόξων Χριστιανών εγκατεστάστησαν εις Αίγυπτον. Κοινότητες συναισθήθησαν και συνθήκες ήσαν πρόσφορες δια την αναδιοργάνωση και αναγέννηση του Πατριαρχείου, το οποίο απευθύνθη πλέον εις πάσα την Αφρικανική Ήπειρον. Εκλεκτοί αδελφοί, παιδιά μου, κατά τα νεότερα έτη ο καθημάς Αποστολικός και Πατριαρχικός Θρόνος συνεχίζει την Αποστολική παράδοση της Πρώτης Εκκλησίας δια της ιεραποστολικής και φιλανθρωπικής δράσεως προς ευαγγελισμόν της ευλογημένης Ηπείρου της Αφρικής, της πολυπάθου γης επί της οποίας άπτονται επί δεκαετίες τα μαρτυρικά και ιεραποστολικά επιτραχύλια, της αριθμή των Ελλήνων κληρικών του Πατριαρχείου, προσφωτισμών και κουφισμών των καθημένων εν χώρα και αθανάτου και ουκ έχουν που την κεφαλή κλείνε. Η Αφρική έμελε ή να γέννηται κληρονόμος προνομιακός μηνύματος υπερχρονικού και υπερτοπικού, το οποίον όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος ευστόχος συνόψε στη φράση «Ο Κύριος ημών δια τούτο παραγέγονεν, ώστε την φύσην αλλάξε και μεταβαλήν». Όθεν, προοπτική και πρόσκληση δια την Ιεραποστολή του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας είναι η διαγάπης και αληθείας πνευματική αναγέννησης του κόσμου των αφρικανικών φυλών. Η διαγάπης και αληθείας κλήσης των αφρικανών λαών εις κοινωνία του Υιού του Θεού ημών Ιησού Χριστού. Είναι αυτή καταστώσιν κατά χάριν μέτοχη Θεού. Τούτους τους λαούς καλούμε δια να μετάσχουν της ειδήσεως του Ευαγγελίου με το λόγον, τη διακονία, την προσευχή, τη λατρεία, την καθημερινή μαρτυρία της χριστιανικής ζωής. Η κλήση αυτή απευθύνεται προς άπαντες άνευ διακρίσεων, διότι ουκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ εν δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ εν άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Και επειδή πίστη άνευ καλών έργων είναι αλήθεια χωλένουσα, η Ιεραποστολή στην Αφρική σημαίνει ου μόνο τον Ευαγγελισμό, το φωτισμό και τον εγκεντρισμό εις το αηφόρο δέντρος της Ορθοδοξίας. Η Ιεραποστολή στην Αφρική σημαίνει τον κουφισμό των ανενδεών, τη στήριξη των ορφανών, την βοήθεια των απόρων ασθενών, την ίδρευση των εμπεριστάτων, τη μόρφωση των απροστάτευσων παιδιών, το καταφύγιο των διοκομένων, τον σεβασμό των αδιαπραγμάτευτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αφύμνηση δια του Λόγου του Θεού, η μετάγγιση στο σώμα της ανθρωπότητας ορθοπραξίας, η κλίση σωτηρίας από την απάνθρωπο δυσποτεία των συγχρόνων κοινωνιών εις την φιλάνθρωπον ευτοπίαν της Βασιλείας των Ουρανών. Αποστολή ολοκληρωτική προς την ζώσα εικόνα του Θεού των άνθρωπων,
αδιακρίτως γένους γλώσσης ή πιστεύματος, συμφώνως τη εσχάτη παρακαταθήκη και εντολή του Κυρίου μας, πορευθέντες, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, και μαρτύριον, μαρτύριον συνειδήσεως, μαρτύριον συμπορεύσεως, εις τον πολύ δί και πολύμορφων προσωπικών Γολγοθά του Πάσχοντος αδελφού, μαρτύριον εκουσίας σταυρώσεως στο σταυρό του πλησίον, τι ούτως ο διτός χαρακτήρ του πολυδιστάτου ιεραποστολικού και ανθρωπιστικού αγώνας του καθημάς πρεσβυγενού Πατριαρχείου Αλεξανδρίας εις τους ανατούς αιώνας πολυκύμαντος διαδρομή αυτού. Πολύτιμη κυρία και κύριοι, την 9η Οκτωβρίου οδεύοντος έτους 2024, η κατά Αλεξάνδρεια Εκκλησία θα εορτάσει σεμνός και ταπεινός μία επέτειον. Πρόκειται για τη συμπλήρωση 20 συναπτών ετών από την ημέρα της ομοφόνου εκλογής της ημών Μετριότητος ως προκαθημένου και Πατριάρχου. Εκ των Ιερών Μητροπόλεων Καμερούν και Ζιμπάβου διαδοχικός, ο πολυαίες βλαχνός Κύριος εκάλεσέ με, όπως άρωμε στους ασθενείς ώμους την τεραστία ιστορικός ευθύνη της πιδαλιουσίας στην Αφρική Ορθοδόξου Εκκλησίας εις αυτοαρχάς του 21ου αιώνος, ως ποιμένας και πνευματικός κυλατοδρόμος παρακαταθήκης αποστολικής αμερταυλή του μηδέν προστής μηδέν αφαιρών. Η Θεία Συγκατάβαση κλήσεις δε αποτελεί θρίαβον και δόξα προσωπικήν, αλλά έργο κοπιώδες και πολυεύθυνο, δια των οποίων λόγων θα αποδώσουμε εν ημέρα κρίσεως ενώπιον του αρχιποίημενος της Εκκλησίας Χριστού. Η αποφασιστικότης, ο θερμουργός ζήλος και η ολοκληρωτική αφιέρωση στη διεκαγνία των πιστών τέκνου της Υπήρου απετέλεσαν από τη στιγμή της πατριαρχικής ημών εκλογής των βασικών άξονα επί του οποίου ετάξαμε τα ασθενείς δυνάμεις και προσιλώσαμε τους οραματισμούς ημών. Ως πατήρ στοργικός, ως κυρινέως συνσταυρούμενος αδελφός, επιθυμώμαι όπως δίδομαι το παρόν τηρούντες ανεωγμένα σας πατρικά σαγκάλας, ή να δεχθόμεν πάντα άνθρωπον επιθυμούντα βιάστος, είτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, είτε κουφισμών και έμπρακτων συναντήληψιν ανεξαρτήτως φιλής, καταγωγής ή γένους γλωσσών. Κατά αυτόν το διάστημα, παιδιά μου και αδελφοί μου, τον 20 χρόνο, πολλές φορές ολομόναχος, διεσχίσαμε κυριολεκτικά σ' άκρου εις άκρον άπασα την Αφρικανική γην, μεταφέροντας τον ενθουσιασμό και τη βεβαιότητα του Ευαγγελικού μηνύματος εις τας ψυχάς των Αφρικανών, Ελλήνων, Αράβων και όσων άλλο διαβιούν υπό την μετέρα πνευματικήν επιστασίαν επί το τέλη της εκ του σύνεγγης μετοχής ημών εις την πρόοδό των, εις τας δυσκολίας και εις τας χαράς των, κινούμενοι στο πνεύμα της θυσίας της καταλλαγής του πόνου και της αγωνίας. Σκοπός και μόνο κίνητρο ημών μου μετά των εκλεκτών αρχιερέων αδελφών μου του καθημάς θρόνου, ποιμένων και ανθρώπων προσφοράς και θυσιαστικής αγάπης ομού, μετά τους εργατικούς μου ιερείς, τους μοναχούς και τας μοναχάς, τους κατηχητάς και τας κατηχητρίας και άπαντα τα στελέχη του αποστολικού έργου του ανδροφτέρου Πατριαρχείου μας. Είναι το κήρυγμα Χριστού εσταυρωμένου και αναστάντος και η διακονία του ανθρώπου μεριμνούντες και ενθαρρύνοντες αδιαλείπτως στη δημιουργία ιερών ναών, ευαγών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, εκπαιδευτηρίων, σεμιναρίων, ιατρικών κέντρων, ορφανοτροφίων, λοιπόν έργων ευπηγίας και πνευματικής προαγωγής, δια την πνευματική άνοδο των πιστών, ως και την επίλυση των κοινωνικών και βιωτικών προβλημάτων με κορυφαία το μείζον πρόβλημα της περιστολής της ασθενείας του AIDS, το οποίο μεταδίδεται πρωτίστως υπό της εγκυμονούσης μητρός εις το κυοφορούμενο έμβριο και της μάστιγος της πείνος και του έμπολα. Ταυτοχρόνως πασκίζομαι για τα άλλα έργα μακράς πνοής, άτινα έχουν απεπαρατωθεί και άλλα εξελίσσονται εις Αλεξάνδρεια, εις Κάιρο της Αιγύπτου.
προηγήθηκε η ανακαίνιση του πατριαρχικού οίκου στην μεγάλη πόλη, ως αποτελεί των νοητών καθρέπτην της δεσιολητής πορείας. Ακολούθησε η ανακαίνιση της περιραλή του Πατριαρχής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρίας με τη ιστορία πλέον των 1.100 ετών, εμπλουτισμένη με τα σπανιωτά των χειρογράφων, παλετύπων, κωδίκων, βιβλίων, η απαρχή της αποκαταστάσεως του πλούτου 50.000 συγγραμμάτων. Εμεριμνήσαμε σαύτου για την ανακαίνιση της καρδιάς του καθημάς Πατριαρχείου, όπως είπε ο φίλος αδελφός Χρήστος Ζερεφός, της παραρχής μονής του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου, η οποία εν την ελληνική λαλιά λειτουργή ζωή δεν έπαυσε ούτε προς στιγμή κατά τα 1500 συναπτά έτη, όχι εντός των χώρων Πατριαρχική Σχολή. Επερατώθηκαν τα έργα των μουσείων, ιστορικών κοιμηλίων και η διάσωση των οποίων οι μαρτυρικοί προκάτοχοι εμόγησαν εις χρόνου σφαγών και διωγμών, οι δαπάνες του φιλογενούς ζεύγους Μαρίνας και Αθανασίου Μαρτίνου, άρχοντος μεγάλου λογοθέτη και μεγάλου ευεργέτου της των Αλεξανδρίας Εκκλησίας, τους χώρους των οποίων ως ρωμαϊκού δικητηρίου μεταναστών καταγραφής εξ Ανατολών κατέφυγε προ 2.000 ετών ο νηπιάσας Κύριος εις αγκάλας ματρικάς της Θεοτόκου και του δικαίου Ιωσήφ εκδιωχθείς υπό τη θηρουόδους Ηρώδη. Παραλλήλως ανακαινείς εν Αιγύπτο η ιερή ναή. Η ελληνική παρουσία άρχεται τον 5ο π.Χ. αιώνα δια της ιδρύσεως της πρώτης ελληνικής πόλεως Λιμένος της Ναυκράτιδος εις το δέλτα του Νείλου κατόπι εγκρίσεως του Φαραώ Αμάση του Δευτέρου, αδιάλειπτος σου ελληνική παρουσία εις Αίγυπτον επί 26 έως σήμερα έτη. Χαροποιών και σπουδαίο το γεγονός η μεγάλη δωρεάν του εξαχωτά του Προέδρου Αλ Φατάχ Αλ Σίση προς το καθημάς παλέφατο Πατριαρχείο της παραχωρήσεως 7 στρεμάτων εις το κέντρο της υποσύστασης νέας διοικητής πρωτευούσης Αιγύπτου, όπου ήδη εθεμελιώσαμε και περιλάμπρος το νέο πολυδύναμο πατριαρχικό κέντρο της ελληνικής λαλιάς και του ελληνικού πανεπιστημίου. Ταυτοχρόνως μετακινούμεθα να την οικουμένη προκειμένου να καταθέσουμε εις διορθοδόξους διακλησιαστικούς, διαθρησκειακούς και λοιπάς επίσημους συναντήσεις την αποστολή μαρτυρία και παρακαταθήκη του Αλεξανδρινού θρόνου. Συναντώμεθα με τους ηγέτας των κρατών, ως και των ετεροδόξων εκκλησιών όπου επισκεπτόμεθα επί το τέλη της δημιουργίας διόδων γνωριμίας, καταθέσεως αποστολικής μαρτυρίας και επικοδομητικής επαφής, δίχα φοβικών συνδρόμων απομοιώσεως της Ορθοδόξου πίστεως και του οικουμενικού ελληνικού πνεύματος, των οποίων είμεθα εν κυρίω καυχόμενοι ευσυνειδήτως φορείς και ουχή αχθοφόροι. Χαρακτηριστικώς αναφέρομαι τη συνάντηση με τον Πρόεδρο πάντες στο Λευκό Νίκο, ως και τη μεταυτού αγιώτεως του Πάπα Φραντζίσκου εις Βατικανό, και συμφωνήσαμε τη συνάντησή μας στη Λιβύη για τους μετανάστες και πρόσφυγες του κόσμου. Αδελφοί περιπόθετοι και αγαπητοί, δεν επιθυμούμε όπως καταγραφόμε εις τας δέλτους ιστορίας ως ο ιδεολόγος, ο καταξιωθής ή ο χαρισματικός προθιεράρχης. Επιθυμούμε όμως, όπως καταγραφόμεν εις τας καρδίας των τέκνων, άμοια έδωκεν ο Θεός, ως ο αληθινός πατέρας που γνωρίζει, αγαπάει, μη φιδόμενος κόπων, πόνων και θυσιών. Έχουμε βαθύ ανεπίγνωση εκ των προτέρων ότι είμεθα συχνά μόνοι και υπό την άγρυπνη εκ του ασφαλούς και εκ τους μακρόθεν ενίοτε δε και εκ των έσω κριτικήν διαφόρων ή και σιωπούντες παρακαλούμε μόνο το έλεος του παντεπόπτου Κυρίου προς πάντας. Έτι δε κατά την παρούσα χρονική στιγμή καθήν ο αποστολικός και πατριαρχικός θρόνος του Αγίου Μάρκου ως μοιόφιλε βάλετε ανηλαιώς, εκδικητικός, αντιχριστιανικός και αναδέλφος υπό εκ του βορρά νεοτέρας χρονικός αυτοκεφάλου Εκκλησίας.
λυσαλαίος πασχιζούς όπως επιφέρει την επικατάρατη διαίρεση στο γηγενές πίμνιον, παρακαλούμε το δίκαιον Θεόν όπως ενισχύσει την καθημάς εκκλησία, την ημών μετριότητα, του συμμετέρου συνεργάτας κατά τη δοκιμασία ταύτην και παρακινήσει προθιεραρχικάς καρδίας όπου μετά των αρχόντων ημών και των σκαπανέων του Πνεύματος η συστράτευσιν ενότητος, ύψωσιν λόγου αληθείας και δυναμικάς ενεργίας αποκαταστάσεως της κανονικής εν εκκλησίες τάξεως. Παρακαλούμε πατρικός όπως προσεύχεστε δια την πρόοδο της εκκλησίας ημών και την εξύψουσε ενίσχυση του ταπεινού πιδαλιούχου και επιμένους, του ταπεινού εκ της Κρήτης Πάπα και Πατριάρχου Θεοδόρου, του συμπληρούντας 20ετίαν όλοι από τις εκλογής του, ελαίω και στην καταβάση Θεού, εις των ιστορικών και περίπιστων θρόνων του Αγίου Μάρκου. Αντιπελαργούντες εκφράζομαι προς πάντας ημάς, τας ολοψύχους ευχαριστίας ημών, δια την προσγενωμένη ψίστη ταύτη τιμήν, τιμήν αποδιδομένη στις καθημάς Αφρικήν, νοητήν ολκάδα του ταπεινού Ναζωραίου. Υψώνονται στην πατριαρχική δεξιάν, γηθοσύνος ευλογούμε ημάς και διαπρησίως προσευχόμεθα όπως ο Πατήρ των Ικτυρμών και Θεός Πάς Παρακλήσεως ενισχύει κατευθύνων τα διαβήματα ημών εις παν έργων αγαθών. Παιδιά μου, ομίλησε μπροστά σας ο Πάπας και Πατριάρχης. Όμως θέλω να γυρίσω το βλέμμα μου, να σας δω όλους, να σας χαρώ και να σας πάρω κοντά μου, στην ψυχή μου, στην καρδιά μου. Μετά από λίγο θα ευρεθώ στην Αλεξάνδρεια. Ίσως πολλές φορές και μόνος θα περιπατώ τα στενά και τότε θα βλέπω από μακριά το φάρο της Αλεξανδρίας. Θεόδωρε, δεν έσβησε, λάμπει, γιατί υπάρχει πάντα το πνεύμα το ελληνικό. Και όταν πηγαίνω προς το Αποκύρι με τα κύματα, θα μου κάνει παράπονα η Γοργόνα. Ξεχάσατε το βασιλιά Αλέξανδρο? Όχι, γιατί το κτίριο που μετά από λίγο θα μου δώσει η ελληνική πολιτεία δίπλα από το Πατριαρχείο ονομάζεται Πανεπιστήμιο Αλέξανδρος ο Μακεδόν. Όμως το ταξίδι δεν τελείωσε. Πρέπει όχι ως Πάπας αλλά ως Ιεραπόστολος να βαδίσω προς την αγαπημένη μου Αφρική. Εκεί με έταξε ο Θεός και ονειρεύομαι με την τρίτη δεκαετία, αν το επιτρέψει ο Θεός, τρία μου μεγάλα όνειρα να πραγματοποιηθούν. Το πρώτο, άρχοντές μου, κάτω στη Νότια Αφρική, μεταξύ Πρετόριας και Τζοχάνεσμπουργκ, το πρώτο μεγάλο νοσοκομείο για τα παιδιά του AIDS. 4.000 παιδιά να βρούνε αγάπη κάτω από το αντίσκηνο της αγάπης του Χριστού. Δίπλα υπάρχει το κέντρο της Αφρικής, η Αρούσα. Ετοιμάζεται το μεγαλύτερο κέντρο μεταφράσεως των κειμένων φιλοσοφικών θρησκευτικών σε 260 γλώσσες. Και όταν βρεθούμε στην Αρούσα υπάρχει ένα βέλος που δείχνει ότι από εδώ πάμε στο ακροτήριο της καλής ελπίδος. Και εκεί ξεκινάμε, παιδιά μου, πριν τα Χριστούγεννα, το μεγαλύτερο οικολογικό συνέδριο και κέντρο που ενώνονται οι δύο ωκεανοί, Ατλαντικός και Ινδικός. Και αυτό το κέντρο αφιερώνεται στον ακαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφών. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, υψώνω τα χέρια μου και σας ευχαριστώ. Ήλθατε να με συναντήσετε, να σας χαρώ και να με χαρείτε. Και σε αυτές τις Άγιες του Σπερνού, τις Αναστάσιμες ώρες, παρακαλώ, παρακαλώ, δεηθείτε για του κόσμου την ειρήνη. Αμήν.
Μακαριότατε και θεότατε, σεβαστέ συνάδελφε, σας ευχαριστούμε για την άκρως διαφωτιστική και γεμάτη χριστιανοσύνη και αγάπη ομιλία σας. Η Ακαδημία Αθηνών σας καλωσορίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση και με τον προσήκοντα σεβασμό στις τάξεις της και σας απευθύνει θερμές ευχές για την επιτυχή συνέχιση του θεάρεστου έργου σας. Θα ήθελα να επαναλάβω και να υπενθυμίσω στο εκλεκτό ακρατήριό μας ένα απόσπασμα από το χειροτονητήριο λόγο σας που τον απευθύνατε στον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας μακαριστό κυρό Παρθένιο τον Τρίτο. Στο πρόσωπό σας διδάχθηκα να αγαπώ, να συγχωρώ, να ελπίζω, να ζω ελεύθερος, να είμαι αξιοπρεπής. Και θα κλείσω την παρέμβασή μου με ένα άλλο πιστεύω σας, ότι η Ιεραποστολή ως διακονία αγάπης σημαίνει να υπηρετήσει τον άνθρωπο να πιστέψει στις δικές του δυνάμεις, στα δικαιώματά του και στην ευθύνη του για αυτό που είναι. Λύεται η συνεδρίαση.